Είμαστε σήμερα εδώ έξω από τα κεντρικά της εταιρείας Jumbo και θα συνεχίσουμε και τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα καταστήματα Jumbo μέχρι να πάρθει πίσω αυτός ο άθλιος εσωτερικός κανονισμός εργασίας που επιβάλλει συνθήκες γαλέρας σε όλους τους εργαζόμενους. Μετακινεί οποιαδήποτε εργαζόμενο από το κατάστημα στο οποίο βρίσκεται σε άλλο της ελληνικής επικράτειας. Επιβάλλει την μετακίνηση των εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, νομιμοποιεί τον ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας με τα διαλύματα της αλλαγής ενδυμασίας και πολλά άλλα να βγαίνουν εκτός του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή να δουλεύουν οι συνάδελφοι όπου, όποτε και όσο επιθυμεί η εργοδοσία χωρίς σταθερό εργάσιμο χρόνο. Διαλύει κάθε έννοια σταθερού εργάσιμου χρόνου αφού τα προγράμματα και τα ωράρια εργασίας ορίζονται κατά πώς θέλει η εργοδοσία, ακόμα και τελευταία στιγμή. Ορίζει ως χρόνο εργασίας μόνο εκείνο που οι εργαζόμενοι παρέχουν όσα το ανατέθηκαν, όχι το διάλειμμα, όχι την αλλαγή ενδυμασίας, θεωρούνται εκτός ωραρίου. Δίνει όποτε και όπως θέλει τις άδειες των εργαζομένων, φτάνει στο σημείο να επιβάλλει μέχρι και πρόστιμο που να φτάνει στο 1 τέταρτο του μισθού του εργαζομένου για ό,τι εργοδοσία μπορεί να θεωρήσει ως παράπτωμα. Για αυτή την κατάσταση έχει τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση που νομιμοποίησε αυτό τον εσωτερικό κανονισμό, που τον θεωρεί νόμιμο, φυσικά, αφού πατάει πάνω σε όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν περάσει και ιδιαίτερα στο τελευταίο νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Εμείς όμως καλούμε κάθε εργαζόμενο και στα Jumbo και κάθε εμποροϋπάλληλο να μην αποδεχτεί καμία τέτοια κατάσταση και με οργάνωση στα σωματεία μας και αγώνες να επιβάλλουμε να πάρθει πίσω αυτός ο εσωτερικός κανονισμός. Στα σκουπίδια ο κανονισμός εργασίας, να σταματήσουν οι επιπλήξεις και απειλές, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, συμβάσεις αορίστου χρόνου με αυξήσεις, να διωθεί και να πληρωθεί κάθε λεπτό που δουλεύουμε, σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα με χιλιόμενο ρεκόρ, άδειες στο χρόνο που επιθυμούμε τους μισθούς.